Που κατέληξαν εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας. Καταρχήν θέλουμε να χαιρετήσουμε την υποδοχή που εξασφάλισε και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και άλλοι φορείς, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας και πολίτες που ήρθαν εδώ να υποδεχτούν τους πρόσφυγες. Υπάρχει πλήρης εγρήγορση για αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό. Είναι, όπως διαβεβαιωθήκαμε, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν βέβαια εγκάβματα πρώτου βαθμού από αυτό το ταξίδι. Η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα καταγραφή, να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα και πολιτικό άσυλο στους αιτούντες, ειδικά να υπάρξει πρόνοια και μέλημα για τις οικογένειες και τα παιδιά, όπως είδαμε είναι πολλά και νεογέννητα, μωρά, και επίσης να υπάρξει άμεσα συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και της κυβέρνησης για να δούμε πώς θα εξασφαλιστεί η διαμονή τους σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας για τη συνέχεια και πώς θα μάθουμε ότι όλα είναι εξασφαλισμένα και υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την παραμονή τους. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με το μέλλον, τι γίνεται ακριβώς στη διαδικασία? Σας είπα ότι πρέπει να μάθαμε τρεις μέρες να μείνουμε εδώ, έχει εξασφαλιστεί η διαμονή τους εδώ και η παραμονή. Και όπως είπα, πρέπει να υπάρξει μια καταγραφή για να δοθούν το πολιτικό άσυλο και τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Και στη συνέχεια πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία των φορέων της πόλης με την κυβέρνηση για να εξασφαλιστούν η παραμονή τους σε δομές ανοιχτές φιλοξενίας.